Τζορτζέλα μου, ξεκινάμε με ένα στενάχωρο και έτσι δύσκολο θέμα. Μιας και έχουμε πόλεμο δηλώσεων ανάμεσα σε Παύλο Βαρτινογιάννη και Τζίνα Λιμόνου. Λοιπόν, είχαμε πει μέσα από την εκπομπή μας ότι τέλη Μαρτίου και η κυρία Λιμόνου και ο κύριος Βαρτινογιάννης είχαν βρεθεί στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών, γιατί ο κύριος Βαρτινογιάννης είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα στην πρώην γυναίκα του και ζητάει την επιμέλεια των παιδιών. Από την μεριά της η κυρία Αλιμόνου ζητούσε την επιμέλεια των παιδιών, ζητάει διατροφή και ζητάει και να αλλάξει και σπίτι γιατί μένει στην ίδια κατοικία. Τα καινούργια νέα ποια είναι? Μιλήσαμε με την κυρία Έλενα Τζούλη που είναι η συνήγορος, η δικηγόρος του κυρίου Παύλου Βαρτινογιάννη και μας λέει για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο δικαστικός αγώνας και για ποιο λόγο θέλει να πάρει την επιμέλεια των παιδιών. Μάλιστα. Θέλεις να πάμε να έχουμε το δούμε. Έχουμε τις δηλώσεις, βεβαίως. Έχουμε τις δηλώσεις και έχουμε και την απάντηση. Την πάμε απάντηση. Να δούμε πρώτα τι μας είπε η συνήγορος του κ. Βαρτινογιάννη, κυρία Τζούλη. Σε μια δικαστική διαμάχη, δίχως τέλος, εξελίσσεται το διαζύγιο του Παύλου Βαρτινογιάννη και της Τζίνας Αλιμόνου. 7 μέρες μετά το δημοσίευμα του περιοδικού Downtown, το οποίο περιείχε και στοιχεία από την δικογραφία της υπόθεσης του διαζυγίου, η δικηγόρος του κ. Παύλου Βαρτινογιάννη, η Έλενα Τζούλη, εξέφρασε αποκλειστικά στην εκπομπή μας με μία δήλωσή της την θέση του επιχειρηματία όσον αφορά στην αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών του. Έχω εντολή να δηλώσω εκ μέρους του εντολέα μου, του κυρίου Παύλου Βαρτινογιάννη, ότι ο δικαστικός αγώνας γίνεται με σκοπό την διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της ψυχικής υγείας των 4 παιδιών του, καθώς έχει σοβαρούς λόγους να ανησυχεί σφόδρα. Επικοινωνήσαμε με την κυρία Λιμόνου για τα όσα αναφέρει νομική εκπρόσωπος του ενδιαστάσεις συζύγου της και η ίδια θέλησε να τοποθετηθεί με νέα της δήλωση μέσω του δικηγόρου της, αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Είναι παντελώς ψευδή και ανυπόστατη και αυτή η κατηγορία. Με μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω ότι η επιχείρηση λάσπης και συκοφαντίας είναι το μόνο μέσο του Παύλου Βαρτινογιάννη για να αφαιρέσει τα παιδιά από τη μάνα τους, παρότι η δικαιοσύνη έχει αποφασίσει 2 φορές αντίθετα. Όλα αυτά εντάσσονται στη διαρκή επιχείρηση εκφοβισμού που ακολουθεί απέναντί μου, μέσα και έξω από το σπίτι για ένα μεγάλο διάστημα ήδη. Ένα έχω να σας πω, ότι με όλους αυτούς τους τρόπους και τις μεθοδεύσεις δείχνει την μεγαλύτερη ασέβεια και αδιαφορία προς τα παιδιά μας. Αυτά όμως, παρά την παντελή απουσία του πατέρα τους από την ανατροφή τους, έχουν μια πολύ καλή φυσική και ψυχοσωματική ανάπτυξη και υγεία και διακρίνονται στο σχολείο για την αγωγή τους και τον καλό τους χαρακτήρα. Είναι από τα πιο αγαπητά παιδιά από τους δασκάλους και από τους συμμαθητές τους. Το περιοδικό Downtown, σε θέμα που φιλοξένησε με αφορμή την δικαστική διαμάχη της ηθοποιού και του επιχειρηματία μετά το χωρισμό τους, δημοσίευσε αποσπάσματα από την δικογραφία στα οποία αναγράφονται αναλυτικά τα χρήματα που ζητάει η πλευρά της κυρίας Αλιμόνου ως βασικές μηνιαίες ανάγκες. 1.600 ευρώ ετησίως, ή 133 ευρώ μηνιαίως για την κάλυψη ιδιωτικής ασφάλισης. 400 ευρώ ετησίως, ή 33 ευρώ μηνιαίως για την κάλυψη ασφάλειας αυτοκινήτου. 750 ευρώ ετησίως, ή 62,5 ευρώ μηνιαίως για την καταβολή τελών κυκλοφορίας. 1.000 ευρώ ετησίως, ή 83 ευρώ μηνιαίως για τη συντήρηση του αυτοκινήτου μου. 2.000 ευρώ ετησίως, ή 167 ευρώ μηνιαίως για διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και Καλοκαιριού. 100 ευρώ μηνιαίως για ανάγκες ψυχαγωγίας, 250 ευρώ μηνιαίως για κοινωνικές υποχρεώσεις, δώρα, γιορτές, επισκέψεις σε φίλους, 1.000 ευρώ μηνιαίως για προσωπικά έξοδα, υγιεινή, ρουχισμός, κινητό τηλέφωνο, κομμωτήριο. Σύνολο 6.465,20 ευρώ. Η Τζίνα Λιμόνου είχε απαντήσει μέσω της εκπομπής μας στις κατηγορίες που προσάπτουν μάρτυρες από την πλευρά του ενδιαστάσεις συζύγου της, κ. Βαρτινογιάννη, όσον αφορά στη χρήση ουσιών μέσω του δικηγόρου της κ. Παναγιώτη Γιαταγατζίδη. Με έντονη αγανάκτηση παρακολουθώ τα ποταπά ψεύδη και τις συκοφαντίες που ισχυρίζεται για μένα ο ενδιαστάσεις συζύγος μου, τα οποία προβλήθηκαν το τελευταίο διάστημα από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Η δική μου πλευρά απουσιάζει παντελώς από τα κατευθυνόμενα αυτά δημοσιεύματα, που έγιναν συνειδητά και χωρίς εδώ, προκειμένου να πλήξουν την τιμή και την υπόλοιψή μου. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τον ενδιαστάσει σύζυγό μου στο σχέδιό του να πάρει τελικά τα παιδιά μας στην Αμερική για να τα μεγαλώσουν οι υπάλληλοι του. Η δικαιοσύνη όμως, μετά από ενδελεχή έλεγχο και κατά αντιπαράσταση διαδικασία, αποφάνθηκε ήδη 2 φορές, στον πρώτο βαθμό και στο εφετείο, ότι νομίμως και ορθώς έχω τα παιδιά στην Ελλάδα και είμαι μια άξια μητέρα. Ο ενδιαστάσεις σύζυγός μου θα κληθεί εξάλλου λίαν συντόμως να απολογηθεί στη μήνυση που έχω ασκήσει από Δημήνου για τις ηταμές συκοφαντίες του, που τελικά, εκτός από εμένα,
πλήττουν κέρια τα ίδια τα παιδιά μας. Εγώ, ως γυναίκα που θίγονται τα ανθρώπινα δικαιώματά μου από τον εκφοβισμό που υφίσταμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο, θα συνεχίσω να είμαι ταγμένη στο έργο της μάνας, με μόνο σκοπό την προστασία και την ανατροφή των 4 ανήλικων τέκνων μου, ηλικίας 5 και 9 ετών, έχοντας εμπιστοσύνη στην κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα και site, ο Παύλος Βαρδινογιάννης υποστηρίζει μέσω μαρτύρων πως η ενδιαστάση σύζυγός του είναι ακατάλληλη μητέρα, καθώς και ότι διάγει έκλειτο βίο, με αποτέλεσμα να επιθυμεί εκείνος την επιμέλεια των 4 παιδιών τους. Από την άλλη πλευρά, η Τζίνα Αλιμόνου ζητά την εξολοκλήρου επιμέλεια και διατροφή των παιδιών της, διατροφή για την ίδια όπως και μετοίκηση σε άλλη κατοικία, αφού πλέον αδυνατεί να συνυπάρξει κάτω από την ίδια στέγη με τον πρώην σύζυγό της. Η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται, ωστόσο ο επιχειρηματίας και η ηθοποιός εξακολουθούν να μένουν στο ίδιο σπίτι μαζί με τα παιδιά τους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το δικαστήριο πρόκειται να εκδώσει την απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών το πολύ σε 3 μήνες. Στενάχωρο είναι, έλα Τζορτζέλα. Πάρα πολύ στενάχωρο. Εγώ έχω μιλήσει και με τις δύο πλευρές, και με την κυρία Τζούλη που είναι η συνήγορος του κυρίου Βαρδινογιάννη και με τον κύριο Γιάγα Ταγατζίδη, τον συνήγορο της κυρίας Αλιμόνου. Ξεκαθαρίζει η κυρία Τζούλη ότι αυτός ο δικαστικός αγώνας γίνεται μόνο για τα παιδιά, για την επιμέλεια των παιδιών και για κανέναν άλλο λόγο. Και βέβαια απαντάει και η κυρία Αλιμόνου μέσω του δικηγόρου της ότι αυτό το διάστημα δέχεται μια επιχείρηση λάσπης και εκφοβισμό και ότι τα παιδιά ζουν σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, έχουν σωστή ανατροφή, έχουν καλή ψυχοσωματική ανάπτυξη και υγεία και είναι και πάρα πολύ καλά στα σχολεία τους. Ξέρεις που θέλω να σταθώ. Όλα αυτά βέβαια είναι μέσα στη δικογραφία. Ξέρεις, θέλω να σταθώ, γιατί μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Η κυρία Αλιμόνου μιλάει για μια διαρκή προσπάθεια επιχείρηση λάσπης και σκοφαντίας από τον κύριο Βαρδινογιάννη μέσα και έξω από το σπίτι της. Σε αυτό θέλω λίγο να σταθώ. Κοίτα να σου πω κάτι. Αυτό το οποίο λέει μέσω του δικηγόρου της η κυρία Αλιμόνου είναι ότι έχει δεχτεί κάποιες απειλές. Να πούμε ότι έχει ζητήσει. Και μένουν στο ίδιο σπίτι. Ναι, έχει ζητήσει εκτός από την επιμέλεια των παιδιών και τη διατροφή, την οποία ζητάει η κυρία Αλιμόνη, η οποία δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής τίποτα χρήματα καθόλου. Όλα τα χρήματα τα δίνει ο κ. Βαρδινογιάννης μόνο για τα παιδιά του. Θέλει να αλλάξει και σπίτι. Γιατί μένουν στο ίδιο σπίτι. Όταν ο κύριος Βαρδινογιάννης έρχεται από το εξωτερικό, γιατί εκεί δραστηριοποιείται επαγγελματικά, ζουν στο ίδιο σπίτι. Και θέλει να φύγει από αυτό το σπίτι ή ο κύριος Βαρδινογιάννης να αλλάξει κατοικία και να μείνει αυτή με τα 4 παιδιά της. Διεκδικεί την επιμέλεια, όταν ο πατέρας διεκδικεί την επιμέλεια των παιδιών και αμφισβητεί την μητέρα, είναι δύσκολο να φύγει από το. Έχει κερδίσει το δικαστήριο το πρώτο. Ναι, δύο δικαστήρια τα έχει κερδίσει. Οπότε δεν νομίζω ότι υφίσταται ακριβώς αυτό που λες. Ο κύριος Βαρδινογιάννης είπε αμφισβητεί. Για να πηγαίνει ξανά σε δικαστήριο, αμφισβητεί την μητέρα. Η κυρία Βαρδινογιάννη όντως έχει κερδίσει τα δύο δικαστήρια. Η κυρία Λοιπόν, συγγνώμη. Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορεί ακόμα ελεύθερα να φύγει η γυναίκα να αλλάξει. Παιδιά, άμα δεν έχει και χρήματα, με συγχωρείτε κιόλας. Πώς θα φύγει να αλλάξει η κατοικία. Και δεν δουλεύει κιόλας. Ναι, γιατί και ούτως άλλως όλα αυτά τα χρόνια η Τζίνα Αλιμόνου είχε προσωποιηθεί για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Έτσι, ακριβώς. Οπότε όλο αυτό πώς θα πάει. Δηλαδή, ξαφνικά τι ανακατεύεται αυτά τα λεφτά να πάει. Φαντάζομαι και ζει με τα χρήματα που είχε βγάλει. Έτσι. Όσο εργαζόταν. Γιατί για να πούμε ότι η συγκεκριμένη ηθοποιός παντρεύτηκε τον Παύλο Βαρδινογιάννη και αποσυσοποιήθηκε στο πικ της καριέρας της. Εντάξει, τότε είναι στα πολύ. Και ουσιαστικά τα πρώτα παιδάκια ήταν τα τρίδημα. Όχι, τα πρώτα είναι η Ανδριάννα, η οποία είναι 9 χρονών. Και τα άλλα ήταν τρίδημα. Οπότε για να μεγαλώσεις 4 παιδιά. Πρέπει να τα αφήσεις όλα. Να ακολουθείς το εξωτερικό. Ναι. Και γιατί έχει γίνει και πάρα πολύ μεγάλο δώρο και για το κομμάτι. Είναι ένα στενάχωρο θέμα. Θα έχουμε σίγουρα δικαστικές εξελίξεις. Οπότε θα τα πούμε εδώ. Θα δούμε. Και πάμε σε άλλα νέα της ημέρας.